ήταν το πιάτο με την πάπια. Εκείνη ώρα πραγματικά, άμα άνοιγε η υγεία με καταπιεί, να έπεφτα κάτω. Δεν γινόταν αυτό. Δεν μπορούσα καν να σηκώσω το κεφάλι. Περίμενα πώς και πώς να σηκωθούμε να φύγουμε. Οπότε εδώ έχουμε την πάπια. Ναι, σε αυτό. Ανοίγουν οι καμπάνες και βλέπω ένα άδειο πιάτο τελείως. Με λάθος χρωματισμούς πάλι. Στο πιάτο πάνω. Αφού έχεις έτοιμες τις Παρασκευές, γιατί δεν στείνεις, ρε φίλε. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου περνάει από το μυαλό είναι αυτό. Στήσε κάτι, ρε παιδί μου, βάλε κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα ρίξω τις ευθύνες όλες στο Μίτσο και θα πω: «Α, ο Μίτσο δεν έκανε αυτό. Αυτός είναι». Αλλά δεν έχει στήσει κάτι, ρε. Να σου πω έστω: «Οκ, δεν συνοηθήκαμε καλά, δεν είναι. Στήσαμε λάθος». Δεν έχει στήσει τίποτα. Τι περιμένεις, να σου πω. Μα ποια πάπια. Αυτό. Ποια πάπια, ποια καμπάνα, ποιο καμπαναριό. Είναι η στιγμή που δεν μπορώ να κοιτάξω του σεφ μπροστά face to face. Τι να κοιτάξω. Να πω τι, να δικαιολογήσω τι και να σώσω τι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα αυτή τη στιγμή εμείς να δοκιμάσουμε. Ρεζίλη, το θεωρώ ρεζιλίκη σήμερα. Αλήθεια, δεν έχω ξανανιώσει τόσο άσχημα στην καριέρα μου. Και εκείνη την ώρα σκέφτομαι το μόνο πράγμα είναι ότι τι θα γίνει με την ασυλία και ότι έχουμε χάσει σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα μία ευθύνη και τη μεγαλύτερη την έχει ο Δημήτρης. Και αυτό είναι. Και δεν ξέρω ποιος άλλος έχει την ευθύνη. Ένας καπετάνιος, όταν βουλιάζει το καράβι, πρέπει να πάρει την ευθύνη. Έτσι είναι και στην κουζίνα. Ο σεφ στα καλά είναι πρώτος και στις αστοχίες πάντα πρέπει να είναι πρώτος. Το μπουρέ πορτοκαλί πώς τον θες, ρε φίλε? Δεν έχουμε καταλάβει κανένας μας ακόμα. Περασμένο. Πώς το κάναμε στο masterclass, ρε? Δεν θυμάμαι, πες μου. Ελληνικά. Το κόψαμε, το βάλαμε στην κατσαρόλα, το βράσαμε και μετά με το περάσαμε και το χτυπήσαμε και μετά το ξαναπεράσαμε με τα μη. Ωραία. Τέλος. Είναι δύσκολο να το πεις. Δεν μπορώ να πω ότι ο Σάββας έχει ευθύνη. Θεωρώ ότι τα φέρεις πέρας πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ έχω ευθύνη και νομίζω ότι είμαι σαν ένας άνθρωπος που παίρνει τις ευθύνες του γενικά, σαν Χρήστος και σαν μάγειρας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ευθύνη για σήμερα. Ό,τι μου ανατέθηκε να κάνω, το έκανα όπως πρέπει να το κάνω. Δεν μπαίνει το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι δεν μπαίνει. Γιατί? Πάρα πολύ πικρό. Δεν σώζεται. Σκεπάστε τα πιάτα σας τώρα! Εγώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, έχω πάρα πολλές απορίες. Ερωτήσεις που θέλω να κάνω στην μπλε ομάδα. Εντάξει, δεν είναι τώρα η ώρα, θα τα πούμε στο συμβούλιο αύριο. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα νόημα να δοκιμάσουμε. Από περιέργεια και μόνο, αν και. Εντάξει. Φαίνεται λίγο παραψημένο το φιλέο της πάπιας. Εγώ δεν είμαι πολύ περίεργος. Και ειδικά με αυτή την κατάσταση. Ναι. Ναι. Εντάξει. Πάρα πολλές απορίες. Και κρίμα για το προηγούμενο πιάτο. Νομίζω ότι η μπλε ομάδα πρέπει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν εξηγείται κάτι. Δηλαδή δεν κάθεται κάτι, δεν στέκει. Μία ολόκληρη ώρα και να έχουμε ένα άδειο πιάτο. Έξι άτομα. Δύο υποομάδες. Ενθουσιασμός όταν είδαν τα βασικά υλικά. Πάπια και μπακαλιάρο. Και έχουμε αυτό. Όλες οι απορίες θα λυθούν αύριο στο Συμβούλιο. Ελπίζω. Σαν αρχηγός, έχω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από όλους και θα πω κάτι πριν γίνει. Δεν μου επιτρέπεται προσωπικά, συναντησιακά εμένα, αύριο στην ασυλία να λάβω μέρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο γιος μου να μου το ζήταγε, σε καμία της περίπτωσης. Αποδέχομαι και δέχομαι την ευθύνη μου. Και εκεί που θα αποδώσουμε το επόμενο θέμα, το επόμενο πρόβλημα, θα βγούμε μπροστά και ο καλύτερος θα μείνει.